Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Σάββα Χιλέος. Πρόλογος. Θέλω, αδελφέ μου, να κινήσω σε ενδιαφέρον την πρόθεσή σου και σε ερωτώ. Ανέβεις ποτέ με τη διάνοιά σου από τη γήνη των ουρανών, από τούτο των κόσμων εις των θεών και από τη ματαιότητα εις την αλήθειαν? Ο παρόν αιώνας ονομάζεται και απατεώνας, δηλαδή ένα τεράστιον ψεύδος. Εις τον ακάθιστον ύμνο, ο ποιητής αποκαλύπτει ότι τα πάντα είναι μια νεφέλη που καλύπτει, μια σκιά που σκιάζει το φως του ηλίου και οθείται από την πνοή του πνέοντος ανέμου και αποκαλύπτεται και πάλι το ακτινοβόλο φως του φωτεινού ηλίου που σκορπά εις όλο τον κόσμο την ημέρα. Η αλήθεια αυτή τονίζεται όταν ο ποιητής του ύμνου λέγει «Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασθε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό». Δηλαδή, όταν ο πρεσβύτης Σημεών έμελε να φύγει από την παρούσαν ζωή, την ματέαν και απατηλήν, εδόθης εις τας χείρας του ως βρέφος, σύ, ο παντοδύναμος Θεός. Και ο Ηράκλητος, ο μέγας φιλόσοφος της αρχαιότητος, είπε δια της σοφίας του ότι τα πάντα ρί. Όλα, ότι βλέπονται δια της αισθήσεως της οράσεως, είναι ένας ποταμός που τρέχει και δεν σταματά. Λίον και λίον σήμερον εμού, και αύριον εταίρου, και ουδέποτε τεινός. Ο λίγον και ο λίγον σήμερον εις εμέ, και αύριον εταίρου, και ουδέποτε κτήμα ουδενός. Αυτήν την αλήθεια διατύπωσεν εις μίαν πέτρινη πλάκα, διασκαλιστών χαρακτήρων εις το ανώφλιον της θύρας της γειτονικής οικίας ένας ανώνυμος καλλιτέχνης. Μικρός τότε στην ηλικία έβλεπα και διάβασα εκείνη την αλήθεια εις την κυπριακήν διάλεκτον, χωρίς να εμφαθύνω εις την ερμηνεία και εις την ουσία του νοήματος και της επιγραφής. Ας ειδούμεν όμως και την αιώνιαν αλήθεια από το βιβλίο του Θεού. Τι μας προτρέπει και τι μας συμβουλεύει να πράττουμε ο ίδιος ο Θεός, κι όμως εμείς ουδέποτε ανεγνώσαμε και ουδέποτε δώσαμε προσοχή. Θέλεις, λοιπόν, αγαπητέ αδελφέ, να σωθείς, μελέτα ημέρας και νυχτός την αλήθεια του Ευαγγελίου, διότι ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Τι ούτως Θεός παντεπόπτης, παντοδύναμος και παντογνώστης, είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Βασιλεύς, δεν σώζεται δια την πολλή του στρατιωτικήν δύναμη, και οσδήποτε πυροπόλεμος γίγας, δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του ρόμην και αντοχήν. Ψαλμός 32, στίχος 16. Εισαγωγή. Εις το παρόν σύντομον και ολιγοσέλιδων βιβλίων που έχεις στα χέρια σου, αγαπητέ μου αναγνώστα, υπάρχουν ορισμένα συνθήματα, μηνύματα σωτήρια, σύντομα και άξια ιδιαίτερας προσοχής. Ο παρόν κόσμος, ο παρόν απατηλός και σκιώδης κόσμος, παρασύριος δυνατός ανεμοστρόβιλος, κάθε θεμελιώδη αλήθειαν. Πρόσεχε, λοιπόν. Μην ξεριζωθείς και παρασυρθείς και αφανιστείς. Μη μεταβληθείς από πνευματικός άνθρωπος και γίνεις σαρκικός. Διότι μου κέστην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3, στίχος 15. Η σοφία αυτή δεν είναι θεία σοφία που κατεβαίνει από τον ουρανόν, αλλά είναι σοφία επίγειος, σαρκική και ξένη προς το φωτισμό του πνεύματος, εμπνεωμένη από τα δαιμόνια. Εξαγόραζε τον χρόνο, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχος 16.
Η σύνεση δε και η σοφία σας θα φαίνεται με το να υποφελείστε πνευματικώς κάθε ευκαιρία και με πάσαν σπουδή να αρπάζετε αυτήν. Δεν πρέπει δε να χάνετε καμίαν ευκαιρία, διότι η μέρα ένεκα του επικρατούντος κακού είναι γεμάτη σκάνδαλα και ως εκ τούτου εμένα ευκαιρία του αγαθού παρουσιάζονται σπανιότερον, εδέ αφορμέ προς το κακόν είναι πολύ πληθέστερε. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχος 16. Προειδοποίησης φοβερά ακούεται από τον Θεόν. Να είστε πάντοτε έτοιμοι και προετοιμασμένοι, να περιμένετε την έλευση του νυμφίου Ιησού. Πανάγαθος Θεός απεκάλυψεν εις τους ανθρώπους τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Του. Μου εφανέρωσες, Κύριε, λέγει ο προφήτης, τα άδειλα και απόκρυφα της σοφίας Σου, είναι δια τούτο να απαλλαγώ από την αμαρτία που εμφολεύει μέσα μου από αυτής της συλλήψεώς μου εις την κοιλίαν της μητρός μου. Τούτο όμως θα επιτευχθεί μόνον δια της βοήθειάς Σου. Ψαλμός 50, στίχος 8. Να αντιστέκεστε και να μάχεστε ενάντια στο ρεύμα που παρασύρει με την ορμή Του και τη δύναμή Του ό,τι ευρίσκεται στο πέρασμά Του. Άρα, ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας σε διδάχτητε, είτε διαλόγου, είτε διεπιστολής ημών. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμε, αδελφοί, μέλετε αμετακίνητοι και κρατείτε τας παραδόσεις που εδιδάχθητε είτε με προφορικών μας λόγων, είτε με επιστολή μας. Και τέλος, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 12, στίχος 2. Ευρισκόμεθα, αγαπητέ αναγνώστα, έμπροσθεν ενός χιονισμένου όρους. Είναι πανύψηλο και σχηματίζει χιονοστιβάδας, που παρασύρουν και αφανίζουν ό,τι ευρίσκουν στο πέρασμά των. Τας φοβεράς αυτάς χιονοστιβάδας τας παρομοιάζομαι με τον αιώνα που ζούμε. Και παρακαλώ, λέγει ο Απόστολος των Εθνών, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 12, στίχος 2. Και για να προσφέρετε μια τέτοια λογική και πνευματική θυσία στον Θεό, σας προτρέπω να μην εξομοιώνεστε προς τον τρόπο της ζωής των υλοφρόνων ανθρώπων, που είναι προσκολλημένοι εις τας ματαίας σκέψης και φροντίδας του παρόντος βίου. Ο Πανάγαθος Θεός χαρίζει στον άνθρωπον όλη την αγάπη Του. Είναι ο Θεός ο των καλών απάντων χορηγός. Το σχήμα του κόσμου δεν είναι σταθερό. Αλλάζει συνεχώς πρόσωπο, αλλάζει όψη και παρασύρει όσους δεν ηγάπησαν με όλη τη δύναμή Του τον Θεόν. Για να μην σχηματίζεστε με τον παρόντα αιώνα, χρειάζεται αγάπη τελεία προς τον Θεόν. Πρόσεξε τι εζήτησε ο νομοδιδάσκαλος από τον Χριστόν. Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο, ο δε Ιησούς έφυγε αυτό. Μάθε, αδελφέ μου, το μυστικό, δια να μη σε παρασύρει το σχήμα του κόσμου. Αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεόν σου, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 22, στίχος 37 έως 39. Ο δε Ιησούς του είπε, οφείλεις να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδία, ώστε Αυτόν εξ ολοκλήρου να ποθείς, και με όλη σου την ψυχή, ώστε ολόκληρος η θέλησή σου εις Αυτόν να είναι παραδομένη, και με το νουν σου ολόκληρον, ώστε Αυτόν πάντοτε να σκέπτεται. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε εντολή ομοία προς αυτήν είναι
να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Εν τάχτες θες τις συνεντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Εις αυτάς τας δύο εντολάς, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Εις αυτάς τας δύο εντολάς, όλος ο νόμος και η διδασκαλία των προφητών στηρίζονται. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 22, στίχος 36 έως 40. Τήρησε τας εντολάς και δεν συσχηματίζεσαι με τον αιώνα, τον απατεώνα. Για να αγαπήσεις το Θεόν, πρέπει να σβήσεις κάθε πόθον και έρωτα του κόσμου από την καρδία σου. Πρέπει να αρνηθείς την θεοκατάρα των μόδα, την χιονοστιβάδα που καλύπτει ολόκληρον τον πλανήτη της γης. Πρέπει να ανάψεις στην καρδία σου τον πόθον και την αγάπη, την ολόθερμινη στον Θεόν. Αυτή η αγάπη σε συνδέει με τον Θεόν που αγαπάς και εκ του κόσμου τούτου να αποκτήσεις τη μακαριότητα. Ποιος είναι εκείνος που σε διαβεβαιώνει? Ο Μέγας Βασίλειος. Μακάρι, λέγει, μακάρι εκείνοι που γίνονται και βλέπουν με τους πνευματικούς των οφθαλμούς το αληθινό κάλος του Θεού. Διότι συνεχώς προσδεθέντες για τις αγάπης του Θεού, βλέπουν τον μακαριστό έρωτα και λησμονούν την αγάπη των οικείων και των φίλων και λησμονούν τον οίκον και πάσαν περιουσίαν. Φθάνουν ως αγιασμένοι ασκητέ της ερήμου και την τροφή να αρνηθούν, μόνον ότι προδεθήκα εσύ με τον καθαρόν θεϊκόν έρωτα. Ο δε Ιωάννης της Κλίμακος προσθέτει και λέγει, όσοι έλαβαν τον εισάγγελον αυτών βαθμών, πολλάκις ξεχνούν και την σωματική τροφή. Να αντιστέκεστε στο ρεύμα. Δια να κερδίσεις την αιωνιότητα, δια να μείνεις αθάνατος, μάθε να πηγαίνεις αντίθετα στο ρεύμα. Υπάρχει από το θεϊκό δημιουργικό σχέδιο του Θεού ένα ψάρι, μοναδικό, εύγευστο και καθαρό. Μας το έδωκε ο Θεός δια να μας διδάσκει. Το ψάρι διδάσκει. Ναι, αδελφέ μου, μας διδάσκει. Αυτό το ψάρι βρίσκεται στο ρεύμα του ποταμού και πηγαίνει πάντοτε αντίθετα στο ρεύμα. Ονομάζεται δε πέστροφα. Αυτό σε διδάσκει, ότι θα κερδίσεις την αιώνιον ζωή αν αντιστέκεσαι στο ρεύμα του αιώνους τούτου. Αν είσαι αντίθετο στη μόδα και το διασυρμό του κόσμου προς την καταστροφή. Αν αντιστέκεσαι ενάντια στη μόδα της βλασφημίας. Αν όλοι βλασφημούν το υπερπάν όνομα του Θεού, μην παρασυρθείς σε αυτό το μέγα αμάρτημα. Αλλά έλεγχε το βλάσφημο που είναι απέναντί σου. Ομολόγησε τον Θεό δια να σε ομολογήσει και θα σε συστήσει ως λάτριν του και ως πιστόν του ακόλουθον εμπρός εις τους αγγέλους του Θεού κατά την ημέραν της κρίσεως. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχος 8. Τι να προσθέσουμε δια το φοβερό του του αμάρτημα εναντίον της Παναγίας Μητέρας του Χριστού? Εκείνη ζει και τρέχει εις όλους που την παρακαλούν και η ανταπόδοσης είναι η βλασφημία ή ανίκουστος εναντίον της. Πώς μας ανέχεται? Αγάπησε αγαπητέ μου τον Θεό και πρόσεχε τι λέγει ο Μέγας Μακάριος ο Αιγύπτιος. Όπως δεν είναι δυνατόν να ζήσει το ψάρι χωρίς νερό ή να περιπατήσει κανείς χωρίς πόδια ή να ειδεί το φως χωρίς οφθαλμούς ή να ομιλήσει κανείς χωρίς γλώσσα ή να ακούει χωρίς ότα. Κατά τον ίδιον τρόπον, χωρίς τον Κύριον Ιησούν και τις δυνάμεώς του, είναι αδύνατο να γνωρίσει τα μυστήρια και την σοφία του Θεού,
οποιοδήποτε χριστιανός. Αποφεύγεται τη μέθη, δια να μην προσκοληθείς και γίνεις όμοιος με το σχήμα του κόσμου. Απόφευγε τους χορούς, τις διασκεδάσεις, τα άσεμνα τραγούδια και το ειδωλολατρικό καρναβάλι. Άκουσε περί τούτου τι σου λέγει το βιβλίο του Θεού. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε. Μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας. Προς Ρωμαίους Επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 13, στίχος 13-14. Όσο εύκολη είναι η αμαρτία, τόσο δύσκολη είναι η μετάνοια και η αποστροφή της. Εις εκείνους δε που αμαρτάνουν και γίνονται αιτία να συζητούν οι πολλοί, τι λέγει ο Θεός? Διότι, όπως δια τα αγαθά έργα τα οποία πράττουμε, φέρομεν δόξαν εις τον Θεόν, κατά τον ίδιον τρόπον, με τα κακά έργα μας, φέρομεν το εναντίον. Ως πέραν της αγαθής έργης δοξάζεται ο Θεός, ούτως εν της πονηρής δοξάζεται ο εχθρός. Τι λέγει? Το όνομά μου δι' μας βλασφημείται εν της έθνηση. Προς Ρωμαίους Επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 2, στίχος 24. Όταν δια τις αμαρτίες και τις παραβάσεως του νόμου, δηλαδή των εντολών, τον Θεόν ατιμάζεις. Πράγματι δε ατιμάζεις τον Θεόν, διότι εξαιτίας σας και λόγω των ασυστόλων παραβάσεών σας, το όνομα του Θεού κακοσυσταίνεται και βλασφημείται μεταξύ των εθνικών. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστεν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Η προτροπή δε που μένει να σας κάμω, αδελφοί μου, είναι ενισχύεστε με την δύναμη που σας δίδει η μετά του Κυρίου κοινωνία σας και που πηγάζει από την κρατεάν ισχύν του. Προς Εφεσίους Επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 6, στίχος 10. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Ο παρόν αιώνας προσετέθη εις την ειδωλολατρίαν. Οι επικούροι, οι οπαδοί του φιλοσόφου Επικούρου, είχαν ως μέγιστον αγαθόν την ειδονήν και έφαιναν εις το σύνθημα «Φάγομαι, πείομαι, αύριο γάρα να ποθνίσκομαι». Εις τι διαφέρομαι σήμερον, οι σημερινοί αποστάτε έχουν ως σύνθημα το φαγοπότη. Οργανώνουν τραπέζα στα Σαββατόβραδα και εμφανίζονται στην τηλεκόλαση δια να τους βλέπουν εκείνοι που πεινούν και ψάχνουν στα σκουπίδια δια να έβρουν λίγο φαγητό. Κατά τον ίδιον τρόπον, αναφέρει το βιβλίο του Θεού, διέρχονται τα σημέραστον και σκανδαλίζουν τους πτωχούς πεινασμένους. Έκαστος γάρ το ίδιον δίπλον προλαμβάνιαν το φαγήν και ως μεν πεινά, ως δε μεθύει. Διότι καθένας σας, χωρίς να περιμένει τους άλλους και μάλιστα τους πτωχούς εκ των αδελφών, προλαμβάνει αυτούς εις το φαγητόν και τρώγει μόνος του και χωρίς αυτούς το ηθικόν του δείπνων. Και έτσι συμβαίνει, άλλος μεν πτωχότερος να πεινά, άλλος δε πλουσιότερος να μεθά. Πρώτης προς Κορινθίους Επιστολής Παύλου, κεφάλαιον 10, στίχος 21. Φοβερόν το αμάρτημα της μέθης. Από το σκαλοπάτι αυτό, πολλοί ευρέθησαν εις το σκαλοπάτι των ναρκωτικών ουσιών. Από το διαβολόχορτο του τσιγάρου, κατέληξαν στα βαριά ναρκωτικά. Οι γάρ καθεύδοντες νυκτός, καθεύδουσι, και οι μεθυσκόμενοι νυκτός, μεθύουσι. Ας μη κοιμόμεθα, διότι εκείνοι που κοιμώνται, κοιμώνται καιρό νυκτός, και εκείνοι που μεθούν, μεθούν τη νύχτα. Ευρίσκονται λοιπόν αυτοί στο σκοτάδι της αμαρτίας και εις το σκοτάδι θα τους έβρει η μέρα του Κυρίου όταν θα έλθει ξαφνικά. Πρώτης προς Θεσσαλονικής Επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχος 7. Προτροπή του Αποστόλου των Εθνών.
Η αγωνία του Αποστόλου των Εθνών στρέφεται στα πνευματικά του τέκνα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Η ηθική ζωή είναι το θεμέλιο της σωτηρίας, είναι οι θέσεις εις τον Παράδεισον. Δεν αρκεί μόνο η αρετή της αγνότητας, αλλά χρειάζονται και πράξεις. Χρειάζεται το έλεον εις τες λαμπάδες των πέντε παρθένων, δια να μην χαρακτηριστούν ως μωρέ. Είχον την αγνότητα. Έλειπεν όμως το κάλος των καλών πράξεων. Έγραψε ημίν εν τη επιστολή, μη συναναμειγνύεστε πόρνης. Πρώτης προς Κορινθίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχος 1. Σας έγραψε στην προηγούμενη επιστολή μου, να μη έχετε στενάς και συχνά σχέσεις προς πόρνους. Και συνεχίζει ο άγρυπνος καλός ποιμένας, και απαριθμεί ποιοι αποκλείονται και δεν γίνονται μέτοχοι της βασιλείας των ουρανών. Ιου κλείδατε άδικη βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Μην πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυση, ου λίδωρη, ου χάρπαγες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Πρώτης προς Κορινθίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 6, στίχος 1 και 10. Μετάφραση. Αυτό που κάνετε, το κάνετε λοιπόν από άγνοιαν. Δεν γνωρίζετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δολολάτρε, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι εκθυλημένοι και γυναικώδεις, ούτε οι αρσενοκίτε, ούτε οι πλεονέκτε, ούτε οι κλέπτε, ούτε οι μέθυσοι, ούτε αυτοί που εμπέζουν και υβρίζουν τους άλλους, ούτε οι άρπαγες, κατ' ουδένα λόγων θα κληρονομήσουν βασιλείαν Θεού. Βαριά η ενοχή των ηθικών παρεκτροπών. Εφτάσαμε επιτέλους στην ισοπαίδωση των πάντων, γιατί με το στιμή δεν έχει πλέον ουδε μίαν αξίαν. Ξέπεσε παντελώς και δεν υπάρχει εκτός ολίγων καθυστερημένων περιπτώσεων. Ο δοστρωτήρας ως ισχυματισμός. Αφού είναι φυσιολογικά τα πάντα, γιατί εγώ να υστερώ? Αυτά τα διαβολικά συνθήματα έγιναν αιτία να είναι εις αργίαν των βιβλίων του Θεού. Ο νόμος συσθένησεν αργεί το Ευαγγέλιον. Ο πνευματικό ρήτορ της Εκκλησίας, ο Παύλος, ο Μέγας Απόστολος με δυνατή φωνή κηρύττει και λέγει: «Πάντα μη εξέστην, αλλά ού πάντα συμφέρει. Πάντα μη εξέστην, αλλά ού κι εγώ εξουσιαστήσω με υποτινός». 1 προς Κορίνθιους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 6, στίχος 12. Ας επανέλθω τώρα στο ζήτημα των ηθικών. Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, δεν συμφέρουν όμως όλα. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα γίνω δούλος εις τίποτε. 1 προς Κορινθίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 6, στίχος 12. Με λύπη διαπιστούτε ότι πλάνοι προσπαθούν να πείσουν τους αθώους ότι η ηθική ζωή δεν χρειάζεται εις τας ημέρας μας. Προτρέπουν με κάθε τρόπον διδάσκοντες ότι η ηθική προκαλεί ασθένεια εις την υγεία. Προσπαθούν δε να υποδείξουν και άσυλα με ηθικούς ασθενείς, αλλά ματέως ψάχνουν, διότι δεν υπάρχουν. Ούτε εις η πηγαί άνυδρη, νεφέλε υπολέλαπος, ελαυνόμενη, εις ο ζώφος του σκότους εις αιώνα τετήρητε. 2 επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 2, στίχος 17. Αυτή είναι πηγαί που εστήρευσαν και δεν έχουν νερό, διότι εστερήθησαν το καθαρό νίδωρ της αληθείας. Είναι σύννεφα που τα σπρώχνουν με βία σφοδρή και καταστρεπτική άνεμη. Δι' αυτούς έχει φυλαχθεί η μαυρίλα του αιωνίου σκότους. Προσπαθούν έτσι περισσότερον, έστω και μία φορά να γευθούν την αμαρτία νεκαθαρή και να υποταχθούν εις την υποδούλωση, αδιαφορούντες ότι η δουλεία οδηγεί προς τον θάνατον και υπόσχονται ελευθερία. Ελευθερία είναι αυτήν επαγγελόμενη, αυτοί οι δούλοι υπάρχοντες της φθοράς.
Ο γαρτής ήτητε τούτο και δε δούλωτε. Δεύτερη επιστολή Πέτρου κεφάλαιο 2, στίχος 19. Και υπόσχονται εις αυτούς ελευθερίαν, εις καιρών που αυτοί είναι δούλοι της ηθικής διαφθοράς και της αμαρτίας. Και είναι δούλοι, διότι σε εκείνο το πάθος από το οποίο κανείς έχει νικηθεί, εις αυτό έχει δουλωθεί. Δεύτερη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 2, στίχος 19. Αγνοούν την αλήθεια ή αγωνίζονται να σβήσουν τη φωνή της. Στες ημέρας του κόσμου της αποστασίας, πολλά είναι τα έργα του σκότους. Υπάρχουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν την αλήθεια και δια το λόγον τούτο δεν πράττουν το αγαθόν. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που γνωρίζουν την αλήθεια και προσπαθούν να σβήσουν τη φωνή της. Δεν απαλλάσσεται από την δικαίαν κρίση του Θεού αδιάφορος, αλλά είναι ένοχος. Όταν όμως γνωρίζει την αλήθεια και την καταπολεμεί, είναι βαρυτέρα η ενοχή του, διότι μάχεται εναντίον του ίδιου του Θεού. Εκείνος είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 14, στίχος 6. «Εγώ είμαι ο μοναδικός δρόμος, δια του οποίου μπορεί κανείς να φτάσει στον ουρανό, διότι συγχρόνως είμαι και η απόλυτος αλήθεια και η πραγματική και πηγαία ζωή. Κανείς δυνατόν να έλθει προς τον Πατέρα και να μετάσχει της μακαρίας του ζωής παρά μόνον δια μου, ο οποίος δια της δασκαλίας μου σας γνωρίζει τον Πατέρα μου και την αλήθεια αυτού και δια της θυσίας μου ως αιώνιος αρχιερεύς σας συμφιλιώνω προς Αυτόν». Τα Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 14, στίχος 6. Πρόσεξε, αδελφέ μου, εάν δεν θέλεις να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού, αυτό σημαίνει ότι ουδή σε εξαναγκάζει. Πρόσεχε όμως, μη εμποδίζεις εκείνους που θέλουν να εισέλθουν και να σωθούν. Αυτή την προσπάθεια ενεργούσαν και έπραταν οι αγνώμονες αρχηγοί των Εβραίων και ήλεξαν αυτούς ο Χριστός. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρούκ εισέρχεστε, ουδέ την στους ερχόμενους αφίεται εισελθήν. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23, στίχος 14. Αλλή μονόν σας γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι με την διαστραμμένη διδασκαλίαν σας που επισκοπίζει και νοθεύει το περιεχόμενο του νόμου, κλείεται τη θύραν της βασιλείας των ουρανών πρώτων ανθρώπων. Αλλή μονόν σας, διότι κι εσείς δεν εισέρχεστε, αλλά ούτε και εκείνους που έχουν τη διάθεση να εισέλθουν, τους αφήνετε να έμβουν. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 23, στίχος 14. Υπάρχει κόλασης. Υπάρχουν στον αιώνα τούτον και απατεώνα και οι έχοντες διάφορων γνώμην από την αλήθεια του Ευαγγελίου, δια ποιων λόγων η ζωή την οποία ανεκάλυψαν τα χρόνια ή η ζωή την οποία διέρχονται βαρύνεται με έργα αμαρτωλών έργων. Είναι ο έλεγχος της συνειδήσεως, δηλαδή η φωνή του Θεού. Δια να πάψει ο έλεγχος αυτός πρέπει να μην υπάρχει Θεός. Με την άρνηση της υπάρξης της παρουσίας του Θεού έρχεται η φωνή του αοράτου εχθρού να του σκεπάσει την ενοχή. Εκ του ψεύδους τούτου ακούεται από τους αρνητάς δυνατή η φωνή. Όταν κλείσουν τα μάτια, ουδέν υπάρχει. Ούτε κόλασης υπάρχει, ούτε παράδεισος. Ο ιερός Χρυσόστομος φανερός λέγει σε αυτούς τους αρνητάς που τον επλησίαζαν και τον ηρωνεύονταν. Και που έλεγαν «Εις ποιον τόπον υπάρχει κόλασης» και απαντούσε ο Χρυσορήμων διδάσκαλος, διότι το ζητούμενο είναι η απόδειξη ότι υπάρχει, όχι εις ποιον τόπον ευρίσκεται και εις ποιον χωρίων. Η Αγία Γραφή τονίζει, όπως λέγει και χρυσός διδάσκαλος της Οικουμένης, ότι είναι εκτός παντός του κόσμου. Καθώς τα δεσμοτήρια, εφυλακέ των κρατών, είναι εκτός των πόλεων, κατά τον ίδιο τρόπο τα βασανιστήρια κάπου εκτός της Οικουμένης αυτής, είναι η γέννα, δηλαδή η κόλασης. Μη λοιπόν
τονίζει ο Χρυσόστομος Ιωάννης, μη ζητούμε που είναι η κόλασης, αλλά με ποιον τρόπο να την αποφύγουμε. Λέγοντας δε ο Χρυσόστομος ότι η γέννα είναι έξω της οικουμένης και του κόσμου, νοεί πως αυτή έξω του κατοικουμένου κόσμου και της υπό των ανθρώπων κατοικουμένης οικουμένης, το οποίον ερμηνευόμενον, ότι η γέννα βρίσκεται εις το μεσαίον κέντρον της γης, εις το οποίον, υπουδεν ως ανθρώπου κατοικείται κατά την κοινή δόξα της Εκκλησίας, ούτως ώστε και Άγιος ονομάζεται. Εσκέφτης τι θα γίνει στο τέλος. Συλλογήσου πως οι τάφοι έχουν ανοιχθούν και όλοι οι από Αδάμ έως τις συντελείες του κόσμου άνθρωποι μέλουν να αναστηθούν για να παρασταθούν έμπροσταν του φοβερού Κριτού. Πώς τα στοιχεία έχουν να καούν. Πώς από τον φόβον τους έχουν να σαλευθούν και αυτοί οι ουράνιοι άγγενοι. Πώς έχει καθένας να κριθεί αποδίδοντας ακριβών λογαριασμών δια τα κακά έργα που έπραξε, δια τα κακά λόγια όπου ελάλησε, δια τα σανικούς τους βλασφημίας όπου είπε κατά της μητέρας του φοβερού Κριτού, κατά του ιδίου του Θεού, κατά του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Ταύτα αναφέρει ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος υπόν. Ήξη δε ημέρα Κυρίως κλέπτης εν νυχτή, εν οι ουρανοί ριζιδών παρελέψονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται, και γη, και τα εν αυτή έργα κατακαΐσετε. Δεύτερη επιστολή Πέτρου κεφάλαιο 3 στίχος 10. Θα έλθει δε η μέρα του Κυρίου κατά την οποίαν θα κρίνει τον κόσμο, και θα έλθει έξαφνα σαν τον κλέπτην κατά τη νύχτα. Κατά αυτήν δε την ημέραν οι ουρανοί με βοήν και πάταγον θα παρέλθουν, τα δε ουράνια σώματα δια της κάψας των διαλυθούν, και η γη και τα έργα που υπάρχουν εις αυτήν θα κατακαούν. Δεύτερη επιστολή Πέτρου κεφάλαιο 3 στίχος 10. Η Εκκλησία μας δια το μέλλον της ανθρωπότητας έχει ημέρα κατά την οποία όλη η ακολουθία αναφέρεται εις την κρίση του κόσμου και ονομάζεται Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως. Κατά την ημέραν αυτήν δεν εκκλησιάζονται οι πιστεύοντες ότι εδώ εις αυτόν τον κόσμο είναι η κόλασης και ο παράδεισος. Και όταν έλθει η ώρα του θανάτου τελειώνουν τα πάντα. Ταύτα πιστεύουν οι παράφρονες, δια να σκεπάσουν τη φωνή της συνειδήσεώς των. Είναι αυτοί ή μη δέποτε μετανοήσαντες. Δια να αποφύγεις την κόλαση, να ενθυμίσαι συνεχώς την κόλαση. Όταν λοιπόν ο διάβολος κατά τα πάθη σε πολεμού, δια να αμαρτήσεις, βάλε μπροστέν σου την τρομεράν εκείνην κρίση του Θεού, και συλλογήσουν πως τότε ο ουρανός έχει τυλιχθεί ως χαρτίον, πως οι αστέρες έχουν να πέσουν από τον ουρανόν, πως οι μεγάλοι φωστήρες, ο ήλιος και η σελήνη, και οι γαλαξίες έχουν να σκοτιστούν, πως τα όρη και τα βουνά έχουν να αναλύσουν ως σαν κυρί, πως η θάλασσα έχει να ξηρανθεί, πως η γη μέλι να συστεί. Όταν αυτά τα μελετάς, πώς δίνεσαι να πράξεις αμαρτίαν. Ποιον το χειρότερον από την κόλαση. Όταν, αδελφέ μου, ουδέν ενθυμηθείς και ως άλογον χωρίς χαλινών ορμάς δια να αμαρτήσεις, ποιος θα σου παρουσιάσει τον προφήτην Ιωήλ πρωτοσού των αιώνων ενθυμηθείς την φοβεράν ημέρα της κρίσεως. Τρεις φορές είπε τον αλίμονον ήμι, 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 ότι αγγίσει η μέρα Κυρίου. Πώς εσύ αδελφέ μου μυθρινείς, όταν ενθυμηθείς πρώτης αμαρτίας, να μη λέγεις στον εαυτόν σου Πολάκης και Μυριάκης, το τρισαλίμονον και πενταλίμονον. Μάλισταν δε, όταν ενθυμηθείς την εσχήνη και την εντροπή, όπου μέλεις να λάβεις τότε, μεταπαντός του κόσμου, εις εκείνο το θέατρο της οικουμένης, δια τας αμαρτίας όπου έπραξας, διότι
ήξευρε ότι η αισχήνη εκείνη είναι η πλέον φοβερά από το ίδιον σκότος και το πύρτο αιώνιον. Ήτι, από αυτή την κόλαση θέλεις να το βεβαιωθείς? Άκουσαν του μεγάλου πατρός βασιλείου λέγοντος: «Η τα φαύλα, τα εσχρά, τα ελεηνά, τα πρόστιχα πράξαντες, ισονιδισμών, έλεγχων κλεβασμών και εντροπήν αναστήσονται, βλέποντες τους εαυτούς των εις το έσχος και τας πράξεις όσων έπραξαν, και τάχα φοβεροτέρα του σκότους και του πυρός του Διονύου, είναι η εντροπή εκείνη, η την οποίαν μέλουσι να είναι ενώπιον των αιωνίων οι αμαρτωλοί έχοντες, εις τους οφθαλμούς των τα σημεία της αρκικής αμαρτίας, όπως μια βαφή που δεν σβήνεται από την σκέψη της ψυχής αυτών, εις το αιώνιον και ατελείωτον παραμένουσα». Ερμηνεύομενο εις των 33 ψαλμών, προσθέτει δε και ο Θείος Μάξιμος: «Ήμι, αλίμονον της φοβεράς εντροπής της οποίας τέλος δεν υπάρχει, ήμι μόνον η αλλαγή των πολλών μου κακών δια να είμαι ελεύθερος». Γνωρίζεις το σημαντικότερον πάντων? Πού κρύβεται ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν? 1 προς Κορινθίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 3, στίχος 16. Είπα αρκετά δια τους κτίστας. Ας έλθω τώρα και εις εκείνους που αντί να κτίζουν καταστρέφουν την οικοδομή. Δεν γνωρίζετε από την πείρα της χριστιανικής ζωής σας ότι είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? 1 προς Κορινθίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 3, στίχος 16. Περιώνυμος ναός του Σολομώντος, περιώνυμος ναός της του Θεού Σοφίας, ποιος δεν δύναται να θαυμάσει και να δοξάσει το Θεόν δια τους ονομαστούς ναούς που γίνονται λιμάνια προσευχής, δια τους ναυαγούς εκ των κυμάτων της αμαρτίας? Εν εκκλησίες ευλογείται το Θεόν. Πέραν όμως από αυτού τους περικαλεστάτους ιερούς ναούς, υπάρχει ο ειδικός σου ιερός ναός, αδελφέ μου, το σώμα σου και το σώμα μου, και του βαπτισμένου στο όνομα της Αγίας Τριάδος, οποιουδήποτε χριστιανού. Δεν είναι ποτέ δυνατό να φτάσει ο οποιοσδήποτε χειροποίητος επί γης ναός. Διατί τούτο? Διότι μετά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και του μυστηρίου του Αγίου Χρίσματος, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Είμεθα ναός του ζώντος Θεού. Όσον, λοιπόν, οφειλέτε χρεώστε είμεθα εις το Θεόν, δια την ασύλληπτον τιμήν την οποίαν μας εχάρισε. Δια ποιου τρόπου καταστρέφεται και αφανίζεται ο ναός του Θεού? Η αμαρτία είναι αιτία της καταστροφής του ναού του Θεού. Πάσα αμαρτία. Υπεράνω πάντων των αμαρτιών είναι η πορνεία. Αυτή καταστρέφει και ερημώνει τον ναό του Θεού. Όπως στην ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχει το σημείο που προειδοποιεί, δηλαδή το σήμα του κεραυνού, δια να προφυλάτει τον απρόσεκτον από τον θάνατον, κατά τον ίδιον τρόπον και το βιβλίο του Θεού προειδοποιεί τους στρατιώτας από τον φοβερόν κίνδυνο της πορνείας. Φεύγετε την πορνεία. Πάνα μάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει. Φεύγετε μακράν από την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που θα κάνει τυχόν ο άνθρωπος δεν βλάπτει τόσον αμέσως και κατευθείαν το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ιδίον του το σώμα, διότι με την παράνομη μίξη μολύνει αμέσως και πληγώνει αυτήν τη ρίζαν του πολλαπλασιασμού των ανθρώπων και συντελεί εις την διάλυση της οικογενείας. Ιού κρύβατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν? Ού έχετε από Θεού και ού καίστε αυτόν? Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα σας και έχετε λάβει από το Θεόν, και συνεπώς δεν ανήκετε στον εαυτόν σας?
ηγοράστητε γάρτινης, δοξάσατε δι το Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Ναι, δεν ορίζετε τον εαυτόν σας, διότι εξαγοραστήκατε με τίμημα βαρύ, με το ατίμητο αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε λοιπόν κάθε σχραν πράξη που γίνεται με το σώμα και αποδιώκετε κάθε πονηράν σκέψη και επιθυμίαν από το πνεύμα σας. Κι έτσι, δοξάσατε το Θεό με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία ανήκουν εις τον Θεόν. 1 προς Κορινθίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 6, στίχος 18 έως 20. Γίνε άνθρωπος ο άνθρωπε. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας προσέσωτη. Σώσον με συ επιλάμψη. 1 αναβαθμός του δευτέρου ήχου. Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι ο Θεός αναπαύεται εις τες εκείνο εράς και καθαράς δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων. Εις τη γην κατοικεί εις τους ευρισκομένους Αγίους. Ο ίδιος είπε «Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω». Λεβιτικών, κεφάλαιο 26, στίχος 12. Υπάρχουν όμως τίθος ημέρας μας Άγιοι, δια να είναι ο Θεός μαζί τον. Εκάλυψεν τη γήν η αμαρτία και μετεστράφει ο πνευματικός άνθρωπος και έγινε σαρκικός. Και λέγει ο Θεός «Μετεμελήθην ότι έπλασα τον άνθρωπον δια το είναι αυτόν σάρκα». Αγιασμός και καθαρότης ψυχής και σώματος δεν υπάρχει. «Όδεν», είπε ο Παύλος, «διώκεται τον αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Επιδιώκεται να έχετε ειρήνη με όλους. Επιδιώκεται και τον αγιασμόν και την καθαρότητα της καρδίας από κάθε πάθος. Διότι, χωρίς τον αγιασμόν, κανείς δεν θα είδει τον Κύριον». Προς Εβραίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 12, στίχος 14. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος με την έλαμψη του Αγίου Πνεύματος. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος φωτίσει τον άνθρωπο, θέλει γνωρίζει τους κρυμνούς και τους λάκους της αμαρτίας και προσέχει να μην πέσει εις αυτούς. Μόνον ο άνθρωπος βλέπει ως επιτοπλίστον εις των ουρανών. Τα άλογα ζώα βλέπουσιν εις τη γη και τα της γης φθαρτά πράγματα. Διότι ο άνθρωπος έχει όρθιον το σχήμα του σώματος. Λέγεται άνθρωπος δια το άνω αθρήν, το οποίον σημαίνει ότι βλέπει. Δια του σχήματος και της ετυμολογίας του ονόματός του γνωρίζει ότι το τέρμα του αγώνος του είναι ο ουρανός. Αυτό λέγει ο μακάριος Παύλος. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Η ειδική μας πατρίς και πολιτεία και τα ειδικά μας πολιτικά δικαιώματα είναι εις τους ουρανούς, από τους οποίους με πολλήν πόθον περιμένουμε και τον σωτήρα μας, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 3, στίχος 20. Ο ιερός Χρυσόστομος, απευθυνόμενος προς τον άνθρωπον, λέγει «Δεν κοκκινίζεις ότι οι φύσεις και οι διάπλασεις του σώματός σου δεν είναι όπως τα άλογα ζώα. Και τούτο, όπως είναι πρέπον να προσέχεις και να διακονείς τη λογική και αθάνατον ψυχήν σου. Διότι, εις μεν τα άλογα ζώα ο Θεός έδωκε τους οφθαλμούς να βλέπουν προς τη γη. Εις εσένα όμως, έδωκε τους οφθαλμούς στην κεφαλή που είναι η ακρόπολης του σώματός σου. Και εις μεν τα ζώα, ουδέν κοινων υπάρχει εις τον ουρανό. Εις εσένα όμως, υπάρχει νόμος να βλέπει συνεχώς τον ουρανό και να βλέπεις νοερός τα όσα ετοίμασεν ο Θεός δια τους αγαπώντας Αυτόν. Δια ποιον λόγον το μεν ειδικό σου σώμα επίησιν ο Θεός όρθιον των δε ζώων κάτω συνεχώς να βλέπουν?
διότι το τέρμα δια των άνθρωπων είναι ο ουρανός, δια δε τα ζώα είναι η γη. Δι' αυτής της διαπλάσου σε παιδεύει συνεχώς και σε διδάσκει ο Θεός. Μη λοιπόν καταπροδώσουμε την ευγένεια ταύτην, την οποίαν έδωκε ο Θεός, ούτε να επιθυμίσουμε την διάπλαση των ζώων, διότι υπάρχουν εκείνοι που επιθυμούν τη διάπλαση των αλόγων ζώων και γίνονται όμοιοι με τους όνους. Άνθρωπος εν τιμίων, μου σύνηκεν, αλλά παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ψαλμός 48, στίχος 13. Τα άλογα ζώα, ούτε να ασχολείσαι μόνον με την κοιλία σου, όπως η χείρη. Ύψωσε τους οφθαλμούς σου στον θρόνο του Θεού και βλέπε συνεχώς την πατρική του πρόνοια. Όρθιον από όλα τα ζώα, μόνον εσένα δημιούργησε ο Θεός να βαδίζεις και να περπατείς με δύο πόδια. Έκαστρο δε των ποδών και των χειρών, όχι με ένα οστούν άνευ αρθρώσεων και κλειδώσεων, αλλά εις έκαστον των ποδών και των χειρών η Αγία Τριάς διατυπώνεται. Εκ των ποδών η αστράγαλη, τα γόνατα και η διατροχαντήριος κλείδωσης. Εκ των χειρών ο καρπός, ο αγκών και ο ώμος. Γίνε άνθρωπος, ο άνθρωπε! Ο Χριστός το στόμα για να μας ενθαρρύνει τονίζει και λέγει ότι μόνον από το όνομα του ανθρώπου δυνάμεθα να λάβουμε μεγάλη διδασκαλία εις την αρετή. Αν εννοήσεις το γένος του ανθρώπου, λαμβάνεις μεγή στην αρετή και διδασκαλία και παράκληση. Διότι το όνομα άνθρωπος δεν ορίζεται μόνον εκ των έξωθεν. Τι εστίν άνθρωπος? Άνθρωπος εστί ζώων λογικών, θνητών, ταύτα είναι οι όροι των φιλοσόφων. Οι δε γράφοι το βιβλίο του Θεού δίδει άλλους όρους δια την αναγνώριση του ανθρώπου. Άκουσον τι λέγει περί του Ιώβ. Εν τη χώρα τη αυσίτιδη είναι άνθρωπος, ούκ εκ των έξωθεν είναι το άνθρωπος, ούτε ότι είχε δύο πόδας και όνυχες πλατής, ούτε μίαν κεφαλήν, ούτε ότι ήταν λογικός και εκφωνούσε λόγους και εισχολείτο να προσθέτει και να αφαιρεί αριθμούς, αλλά είχε ευσέβιαν και αρετή και ετηρούσαν αυτά. Ήταν δίκαιος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός κακού και πονηρού πράγματος, δεικνύων ότι τούτο εστίν άνθρωπος. Έτερος πάλιν λέγει, «Τον φόβον Θεού και τα σετολάς αυτού φύλατε, ότι τούτο πας άνθρωπος». Εκκλησιαστής κεφάλαιο 12. Και πάλιν ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, «Πρόσεχε ακριβώς, οι έξωθεν όροι φανερώνουν μόνον άνθρωπον, οι δε έσωθεν γνήσιον και αληθινών άνθρωπον». Παράδειγμα, ή το μεσημέρι καλοκαιρινής ημέρας, όταν ο σοφός Διογέννης άναψε το φανάρι του και περιπάτη μέσα στην αγορά των Αθηνών, ως αν ζητούσε να έβρει ένα χαμένο πράγμα. Η αγωνία δια την ενέβρεση είναι το εκδηλωμένη, εις το να ερευνά με προσοχή τους πάντας και τα πάντα. Τον έβλεπαν οι Αθηναίοι πηγαινοερχόμενοι και αγελούσαν. Εκείνοι που τον επρόσεχαν, ερωτούσαν. «Διογέννη, τι ζητείς?» «Ζητώ άνθρωπον», απεκρίνατο. «Μα πώς, δεν βλέπεις τόσους ανθρώπους? Δεν απαντάς τόσους ανθρώπους? Η αγορά είναι γεμάτη από ανθρώπους. Και ανάμεσα εις τόσους ανθρώπους, ή συζητείς άνθρωπον?» «Ναι», απαντούσαν ο σοφός Διογέννης. «Άνθρωπον ζητώ, άνθρωπον ζητώ». «Αλλά τι λογής άνθρωπον ζητεί ο σοφός?»
δύο ειδών είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, όπου έχωσε μοναχή μορφή και θεωρία ανθρώπου, και τούτοι είναι οι άνθρωποι στα έξω κατά το φαινόμενον. Οι στα έσω δεν έχουσι καμίαν χρήση. Μάλιστα, είναι ως άλογα ζώα, εις τα πάθη, εις την κακίαν. Και συμπληρώνει ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Όταν σε είδον να ζεις όπως τα άλογα ζώα, πώς να σε καλέσω άνθρωπον και όχι βούν? Όταν σε είδον να αρπάζεις τα ξένα, πώς να σε καλέσω άνθρωπον και ουχή λύκον? Όταν σε είδον να πορνεύεις, πώς να σε καλέσω άνθρωπον και ουχή χείρον? Όταν σε είδον να είσαι γεμάτος πανουργία και πονηρία και δολιότητα, πώς να σε καλέσω άνθρωπον και όχι φαρμακερία σπίδα? Όταν σε είδω ανόητον, πώς να σε καλέσω άνθρωπον και όχι όνον? Όταν σε είδω μοιχεύοντα, πώς να σε καλέσω άνθρωπον, αλλά ουχή ύπον θηλυμανή? Όταν σε είδω παρήκον και ασύνετον, πώς να σε καλέσω άνθρωπον, αλλά ουχή λήθον? Έλαβες ευγένειαν και τιμήν από τον Θεόν, γιατί καταπροδίδεις την αρετήν της δημιουργίας σου, αλλά πώς θα γίνεις άνθρωπος? Όταν έλθεις στο τελειότερον σχολείον, δηλαδή στην εκκλησία, όπου δημιουργούνται άνθρωποι, εάν σε λάβω άλογον, σε δημιουργώ άνθρωπον. Εάν σε λάβω λύκον, σε δημιουργώ άνθρωπον. Εάν σε λάβω φαρμακερόν όφιν, σε δημιουργώ άνθρωπον. Δεν μεταβάλλω τον έξω ανάνθρωπον, αλλά μεταβάλλω την προαίρεση, τον έσω κρυπτόν άνθρωπον. Άνθρωπος όψεται εις πρόσωπον, ο δε Θεός εις καρδίαν. Α. Βασιλέων, κεφάλαιο 16, στίχος 7. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφώστε τη ανακαινώση του νόσημον, εις δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Μη συσχηματίζεστε, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της αποκτήσεως νέων χριστιανικών φρονημάτων, ώστε να διακρίνετε ποιον είναι το θέλημα του Θεού, το οποίον είναι αγαθόν και ευάρεστον εις αυτόν. Είναι δε συγχρόνος και τέλειον. Προς Ρωμαίους Επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 12, στίχος 2. Το θεμέλιον της σωτηρίας εκάστου ανθρώπου είναι η μετάνοια. Αυτή είναι κήρυξε ο πρόδρομος Ιωάννης, κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 1, στίχος 4. Ετώνησε μετά ταύτα ο Χριστός, δια ποιον λόγον ήλθεν εις τον κόσμο. Ουκ έλειλη θα καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δεν έχω έλθει στον κόσμο για να καλέσω εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς των δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, στίχος 32. Και πάλι, λέγει ο Θεός της αληθείας, «Πήρ ήλθον βαλήν επί την γη, και τι θέλω η ήδη ανήφθη». Δεν είναι καιρός κρεπάλης και ύπνου τωρινός καιρός, ώστε να περνούν ξένια στα τεσημέρες στον ιδούλη μου. Ήλθα να βάλω φωτιά εις την γη. Ήλθα δηλαδή να ανάψω την πυρκαγιά, η οποία εις μέν τας καλοπροαιρέτους καρδίας θα εμβάλει φλογεράν αγάπη και ζήλων δια των Θεών, εις τους κακοπροαιρέτους δε και διστρόπους θα διαγείρει φανατικόν μίσος. Κι έτσι θα χωριστούν οι πιστοί από τους απίστους. Του πολέμου αυτού του πνευματικού την φωτιά ήλθα να ρίψω από τον ουρανό εις την γη. Και τι άλλο περισσότερον θέλω, εάν τώρα πλέον ίναψε η φωτιά αυτή. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχος 409. Οι τρόποι της μετανοίας. Ποιοι είναι οι τρόποι που δίδει ο Θεός εις τους αμαρτωλούς δια να μετανοήσουν?
άκουσαν αδελφέ μου. Ο πρώτος τρόπος που δίδει ο Θεός διαμετάνοια είναι να γνωρίσει ο αμαρτωλός την αμαρτία που έπραξε και μετά ταύτα να ταπεινωθεί για αυτήν την αμαρτία και να συντριφθεί ούτως ώστε όπως ο άσωτος να επιστρέψεις μετάνοια. Χωρίς να γνωρίσει ο άνθρωπος πόσον καιρόν διέπραξε και πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία και πόσο μεγάλη είναι η πληγή εις το πανάκρατον σώμα του εσταυρωμένου Ιησού, δεν δίνεται να μετανοήσει. Κάθε αμαρτία είναι μία πληγή στο καταπληγωμένο σώμα του Χριστού. Δεύτερος τρόπος μετανοίας είναι ο εσωτερικός έλεγχος της συνειδήσεως. Αυτός ο έλεγχος ευάλθει από τον Θεόν εις τον άνθρωπον ως σαν ένας παντοτινός δήμιος και κριτής, αδέκαστος, δια να βασανίζει κατά πάυστος των αμαρτωλών και να τον παρακινείς μετάνοιαν. Φρενωμένης της καρδίας, το πρόσωπον θάλει. Λυπούσις δε της καρδίας, το πρόσωπον σκυθροπιάζει. Η καρδία είναι ο καθρέπτης του προσώπου. Όταν η αμαρτία είναι στην καρδία, ένα διάκοπο μαστίγωμα δεν αφήνει το πρόσωπο να είναι χαρούμενο. Υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν τον αμαρτωλόν εις μετάνοιαν. Παρακινούν οι εκλεκτοί του Θεού, οι πνευματικοί διδάσκαλοι, οι παρά του Θεού απεσταλμένοι, οι οποίοι παλαιά ήσαν προφήτε, ελέγχοντες τον λαό του Ισραήλ δια τας αμαρτίας του. Ο προφήτης Νάθαν ήταν εκείνος που ήλεγξε τον προφήτην Δαβίδ παρακινήσας αυτόν εις μετάνοιαν, δια τας δύο φοβεράς αμαρτίας όπου διέπραξε μοιχείαν και φόνον. Ο Ιωνάς ήλεγξε τους Νινεβίτας και εγνώρισαν τας αμαρτίας των και μετενόησαν. Πλήθος παραδειγμάτων καθημερινών μετέτρεψαν εις μετάνοιαν αμαρτωλούς. Μιμήθητη αδελφέ μου των Παύλων, των διδάσκαλων και κήρυκα της Οικουμένης. Τέλος, δια να μην μακρηγορούμε, μιμήθητη το ληστήν επί του Σταυρού, ώστις παρέμεινε ληστής και ελίστευσε και τον Παράδεισον, ως διδάσκουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Υποταγή στον Θεόν. Τι σημαίνει υποταγή? Υποτάγεται ουν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Επιστολή Ιακώβου κεφάλαιο 4 στίχος 7. Υποταχθείτε λοιπόν ταπεινώς εις τον Θεόν. Αντισταθείτε εις τον διάβολο που σας πειράζει με τα σιδωνάς του κόσμου και θα φύγει ούτως νικημένος και ντροπιασμένος μακράν από σας. Όταν συχνά και σε επαναλαμβάνουμε και εγγράφουμε «μη συσχηματίζεστε», μία ή το η έννοια και ο σκοπός. Η προσπάθεια να διατυπωθεί στην διάνοια η αντίσταση κατά του διαβόλου. Η υποταγή εις την θεοκατάρατον μόδα σημαίνει υποδούλωσης. Η αντίσταση σημαίνει συντριβή από τα σαλισίδας του διαβόλου και υπερυπόθητος ελευθερία να κυριαρχήσει. Πώς θα αντισταθήσεις τας πανουργίας και τας μηχανάς του Αντιχρίστου όταν θα παρουσιάζει τα σπαγίδας του ως ευκολία της ζωής? Πώς θα αντισταθείς όταν θα βλέπεις τον όχλο να υποτάσσεται και εσύ ελεύθερος να λέγεις εις τον εαυτόν σου «υποτάγεται το Θεό»? Επιστολή Ιακώβου κεφάλαιο 4 στίχος 7. Μην επιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Αποκάλυψης Ιωάννου κεφάλαιο 2 στίχος 10. Επίλογος. Αντί εμού να διατυπώσω τον επίλογον, θα μεταφέρω τους λόγους του Ιωάννου του Δαμασκηνού δι' αναλάβω την ευλογία του. Τι έλεγε εκείνος εις των τρίτων λόγων του υπερασπίζοντας Αγίας εικόνας? Αναγνωρίζω τις μικρότητά μου και αναξιότητά μου. Έπρεπε να σιωπώ διαπαντός
και να είμαι ευχαριστημένος κλαίοντας αμαρτίας μου ενώπιον του Θεού. Αλλά βλέπω ότι η Εκκλησία είναι περικυκλουμένη υπό σφοδράς καταιγίδος, εσκέφθη ότι δεν πρέπει να σιωπήσω, διότι περισσότερον φοβούμε τον Θεό παρά ό,τι άλλο επί της γης. Φοβερά η απολογία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Εγώ βλέπω να μεταφέρεται από την Θεοκατάρα των μόδα ολόκληρος η ανθρωπότης ως ανθρώπινη μάζα προς την απώλεια. Απαριθμώ τα συνθήματα του διαβόλου τα οποία εκφωνεί από καιρού εις καιρών. Πρώτον, βλασφημείτε όσο δύναστε το Άγιον όνομα του Θεού, της Παναγίας Μητρός Του, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και γενικώς των ιερών και οσίων της ατιμότου πίστεώς μας. Δεύτερον, τιμή ατίμητος της παρθενίας πρώτου γάμου να μην υπάρχει, να μην δίνεται η Εκκλησία να μεταδίδει το μέγα μυστήριο, ως Εφεσίους Επιστολής Παύλου κεφάλαιο 5, στίχος 32, εις αγνούς και αμόλυντους μελλονύμφους. Τρίτον, η Εκκλησία να είναι γεμάτη με γυμνιστάς, όχι με ενδύματα συμφώνως του συνθήματός μου, να εκκλησιάζεστε όπως είστε. Τέταρτο, να είστε ενδεδειμένες όλες οι γυναίκες με ενδύματα ανδρικά. Τι κακόν είναι, τι λέγει περί τούτο η Γραφή? Ουκ έστε σκεύει ανδρός επί γυναική, ουδέ μη ενδύσιτε ανήρστολην γυναικεία, ότι βδέλιγμα Κυρίω το Θεό σου εστί πάσπιον ταύτα. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 22, στίχος 5. Πέμπτον, όλοι να καταπίνετε τα ναρκωτικά μου, αρχήν ποιούμενοι από το διαβολό χορτό μου, που είναι το τσιγαράκι μου. Έκτον, να γίνετε όλοι σοδομείτε, διανασκεπαστείτε με το ακίνητο νερό της νεκράς θαλάσσης. Έβδομον, να μολύνετε το μέγα μυστήριο του γάμου με το αμάρτημα της μοιχείας. Εις όλα αυτά τα διαβολικά συνθήματα προστίθενται και τα νεότερα του Αντιχρίστου, δια να οκληρωθεί η απώλεια και η καταστροφή. Και εδοκίμασα εκ του καθηκόντος μου να φωνάξω: μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Εδώ θα αφήσω να ομιλήσει ο χρυσορίμων διδάσκαλος της Εκκλησίας. Λόγος ότε της Εκκλησίας έξω ευρεθείς ευτρόπιος. Πάλιν θα ομιλήσω, πάλιν θα λαλήσω, διότι κι αν οι πάντες ακούσωσι, θα ακούσωσι οι ημίσεις, και αν μη ακούσωσι οι ημίσεις, θα ακούσωσι το 1/3 των ανθρώπων, και αν δεν ακούσωσι 10, ας ακούσωσι 5, και αν μη ακούσωσι 5, ας ακούσει έστω και ένας, και αν ένας είμαι εγώ, τον μισθό μου τον έχω τέλειον πλήρη. Και με τα ταύτα ευχαριστώ και δοξάζω το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.